Στα νησιά μα όμω και ιδιαιτέρω αυτά του Ανατολικού Αιγαίου καταφτάνουν καθημερινά πια δεκάδε, εκατοντάδε μετανάστε και πρόσφυγε. Είδαμε χθε, γίναμε όλοι μάρτυρε και μια πολύ συγκινητική στιγμή τη γέννηση ενό μωρού παιδιού πάνω σε μια βραχονισίδα όπου είχαν εγκλωβιστεί δεκάδε μετανάστε. Θα δούμε και νέε εικόνε από ντρόουν αυτή τη φορά, από ντρόουν τη αστυνομία, από τη διάσωση των μεταναστών αυτών σε βραχονισίδα τη Λέσβου με τη βοήθεια τη Μίνα Καραμίτρου. Και είναι λοιπόν εικόνε, πολύ σωστά Πόπη, από τον ντρόν τη ελληνική αστυνομία, το οποίο έχει κάμερε και καταγράφει τι ακριβώ συμβαίνει στα θαλάσσια σύνορα. Εδώ λοιπόν βλέπετε τη στιγμή που το ντρόν τη αστυνομία έχει εντοπίσει στη βραχονισίδα επάνω του παράτυπου μετανάστε, ειδοποιεί το λιμενικό και λίγη ώρα αργότερα το φουσκωτό του λιμενικού παραλαμβάνει του παράτυπου μετανάστε. Ανάμεσά του και μια γυναίκα, η οποία μάλιστα μόλι έχει γεννήσει, σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίε. Και αυτό το οποίο γνωρίζουν οι αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν στι συγκεκριμένε περιοχέ, 9 στι 10 φορέ οι δουλέμποροι φροντίζουν, και το φροντίζουν, το βάζω βέβαια μέσα σε εισαγωγικά, μέσα στι βάρκε που θα φύγουν από τα παράλληλα τη Τουρκία, να υπάρχουν είτε μικρά παιδιά είτε γυναίκε που είναι έγκυε, ακόμα και αν είναι θέμα ορών να φέρουν στον κόσμο το παιδί του. Τέλο, να σα πω, Πόπι ότι όσο λοιπόν οι δουλέμποροι συνεχίζουν κανονικότατα τη δράση του από την Τουρκία, από τα παράλληλα, της Τουρκίας στα νησιά ε, του Αιγαίου. Να σας πω ότι συνεχίζουν τη δράση τους όμως και εδώ στην, ε, στην υπηρετική χώρα. Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες θυμόμαστε ότι συνελήφθησαν 25 άτομα. Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν και μία υπάλληλο ε, της υπηρεσίας ασύλου, η οποία μάλιστα σήμερα απολογήθηκε και μάλιστα στον εισαγγελέα διαφθορά. προφυλακίστηκε και μάλιστα όπως αποκαλύφθηκε, ε, ζητούσε από 300 ευρώ από κάθε παράτυπο μητανάστη το γρηγορώσιμο το οποίο ήθελε για να προχωρήσει πιο γρήγορα Γνωρίς. τις διαδικασίες, όπως έλεγε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πόσα δράματα κρύβονται μέσα σε αυτές τις βάρκες που είδαμε, έτσι όπως τις βλέπαμε και από ψηλά μέσα στο ειδηλιακό ελληνικό τοπίο. Θα μπορούσε μια γρήγορη ματιά να το περάσει για τουριστικό σπότ, αλλά στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι που ζητούν μια καλύτερη τύχη με κάθε τρόπο. Πόσα ανθρώπινα δράματα.